Τα πλάνα προέρχονται από βίντεο του Ισλαμικού κράτους με στόχο τη στρατολόγηση. Οι τζιχαντιστές προσπαθούν να ενισχύσουν τις θέσεις τους και το ίδιο κάνουν και οι χώρες του ΝΑΤΟ. Στο κλείσιμο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες απίθυναν έκκληση για επιπλέον υποστήριξη στη μάχη κατά των φανατικών μουσουλμάνων. Το ποιες χώρες θα συνδράμουν παρέμεινε ασαφές, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα απέκλεισε το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων. Δεν συνάντησα αντίσταση ή δισταγμό στη βασική γραμμή ότι πρέπει να παίξουμε σημαίνοντα ρόλο στην αντιμετώπιση μιας βάρβαρης οργάνωσης η οποία προκαλεί τόσο χάος στην περιοχή. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι πως πρέπει να δράσουμε ως μέρος της διεθνούς κοινότητας για να εξουδετερώσουμε το Ισλαμικό κράτος. Απαντώντας στην Ισλαμική προπαγάνδα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις δημοσιοποίησαν εικόνες των F-18 τους εν δράση. Ιρακινοί και Πεσμεργά προελάβουν στο βόρειο Ιράκ με αμερικανική υποστήριξη, ελπίζοντας πως σύντομα θα έχουν επισήμως δίπλα τους τις νατοϊκές δυνάμεις.